Το ΕΠΑΜ παρουσίασε τους 42 υποψηφίους ευρωβουλευτές του με δηλώσεις στήριξης από τους τραγουδιστές Βασίλη Παπακοσταντίνο, Βασίλη Λέκα και Γιάννη Ζουγανέλη, καθώς και τους ηθοποιούς Τάκη Σπυριδάκη και Κατερίνα Μουτσάτσου. Το να καθίσουν στο σκαμνί και να λογοδοτήσουν οι υπαίτιοι της σημερινής τραγωδίας, οι δοσύλλογοι και οι εθνοπροδότες, να ανατραπεί το σύνολο των δεσμεύσεων που έχουν επιβληθεί με το νέο κατοχικό καθεστώς στη χώρα, όπως επίσης και επιτέλους να κατακτήσουν τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο με μια συντακτική εθνοσυνέλευση και ένα νέο σύνταγμα απαρχή μιας νέας πολιτιακής δομής και πολιτικής κοινωνίας στην Ελλάδα. Ονομάζομαι Κατερίνα Μουτσάτσου και είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Έχουμε δώσει όρκο τιμή στα παιδιά και τους γονείς μας. Ακόμη και ένας από εμάς να μείνει, θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους. Από την αρχή προσπαθήσαμε να ενώσουμε το λαό που είναι ή οφείλει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να διαδώσουμε πως η γνώση του λαού είναι η δύναμη και η δύναμη θα μας οδηγήσει στην πρόοδο, καθώς και για να προκαλέσουμε το σύνολο του πολιτικού κόσμου να συζητήσει για όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο. Εμείς έχουμε κωδικοποιημένη πρόταση και για τη διαγραφή του χρέους της χώρας και για την μετάβασή μας στη Νέα Ελλάδα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, Δημήτρης Καζάκης, υποστηρίζοντας πως στις 25 Μαΐου το κόμμα του θα γυρίσει την κλεψίδρα ανάποδα.